Όμως μη μας έρθει μακάρι. Πέφτω και κοιμάμαι με σαν ζάρι. Κάνω πως ξεχνάω το όνομά σου. Ήταν η εμπειρία σας, ναι, στο Μάλμε? Ήταν τεράστια εμπειρία. Τι να σας πρωτοπώ. Βασικά και εγώ θα θέλω νομίζω 2 χρόνια να επεξεργαστώ όλη αυτή την πληροφορία και να καταλάβω τι έχει συμβεί. Πάρα πολλά πρόσωπα, εικόνες, πολλή δουλειά, πολλές πρόβες, πολλά, στον υπερθετικό βαθμό. Είσαι ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα? 10η θέση λοιπόν για την Ελλάδα, για το ζάρι μας. Εντάξει, νομίζω πάνω κάτω αυτό που ξέραμε συνέβη. Εγώ αυτό που με έχει χαροποιήσει αρκετά είναι ότι, επειδή ειδικά τις τελευταίες μέρες που είχε, ας πούμε, ο φόρτος της δουλειάς σχεδόν ξεφύγει, είχα έτσι μια αγωνία για το αν θα καταφέρω να το φέρω εις πέρας. Οπότε χάρηκα που εν τέλει, ας πούμε, η παρουσίαση τελική στο τελικό ήταν καλή. Να μην θυμηθώ τις ώρες που κόντευα να τρελαθώ. Νομίζω ότι στον ημιτελικό ήταν καλή η παρουσία και στο τελικό καλύτερα κιόλας. Η φαρκίδα και ο πυρετός ήταν κάτι που σε άγχωσε για το πώς θα είσαι στον τελικό? Αυτό που ισχύει είναι ότι, επειδή όπως είδατε κάναμε πάρα πολλές εμφανίσεις που ήταν έξω και ήμασταν με κοντομάνικα, ας πούμε, δηλαδή εκείνη η παρουσίαση ειδικά στο χαλί, ήμασταν 4 ώρες με αμάνικο στους 5 βαθμούς, δεν ξέρω πόσο ήταν, 10. Επίσης και μέσα στην αρένα που, ας πούμε, περνούσαμε 15 ώρες την ημέρα, είχε air condition σε βαθμό που εγώ, ας πούμε, δεν το άντεχα. Οπότε όλο αυτό το πράγμα άρχισε να βγαίνει προς τα έξω τις τελευταίες μέρες. Ίσως το πιο δύσκολο πράγμα αυτής της περίοδου να ήταν ότι ίσως κάποιες φορές είτε λόγια είτε προθέσεις μου κάπως μπορεί είτε κατά λάθος είτε δεν ξέρω να περιερμηνεύονταν. Και αντίδραση ερμηνεύτηκε και το χασμουριτό που είδαμε. Μετά από μία μέρα που ήμασταν 15 ώρες στην αρένα, πήγαμε στη συνέντευξη τύπου. Μου δόθηκε ο λόγος γιατί μίλησα πρώτη και νομίζω ότι εκείνη την ώρα που ήταν ο λόγος σε μένα, μίλησα όπως θα έπρεπε να έχω μιλήσει. Από εκεί πέρα, μετά πέρασε άλλη μία ώρα που ήμασταν μέσα στο χώρο κουρασμένοι και χαλαροί βασικά, εγώ αυτό θα έλεγα, άστο κουρασμένοι. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν ήθελα να έχω κάνει κάποιο official statement... Δεν ήταν μια θέση σου για το Ισραήλ? Δεν το έκανα με αυτόν τον τρόπο. Τα official statement μου ως εκπρόσωπος της Ελλάδας που ήμουν εκεί, τα έκανα όταν ερωτήθηκα στις 3 συγκεκριμένες ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Και εσάς και εσάς και τον κόσμο που μας βλέπει. Για μένα ήταν η εμπειρία τρομερή όλη αυτή, σε όλα τα επίπεδα. Κρατάω πάρα πολύ την αγάπη του κόσμου και τη στήριξη και τα μηνύματα. Να ξεκινήσουμε με τη θέση καταρχάς που έχουμε πάρει. Έτσι. Η 11η θέση είναι μια θέση η οποία είναι καλή. Η προσπάθειά της κρίνεται μια χαρά και δεν προς Θεού. Ως καλλιτέχνης Μαρίνα Σάτι δεν έχει πέσει ούτε στο ελάχιστο. Έτσι. Την ίδια αξία έχει και τα ίδια καλύτερα θα πούμε για την Μαρίνα Σάτι ως καλλιτέχνης. Από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα που σχολιάζονται έχουν να κάνουν με τις δυνατότητες που μπορεί να υπήρχαν και αυτές που βλέπαμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Αυτό πιστεύω ότι υπάρχει μια στεναχώρια, μια πικρία. Γιατί λέμε Μαρίνα Σάτι, όταν την ακούσαμε το όνομά της από την ΕΡΤ, ήμασταν καταενθουσιασμένοι και μετά ίσως μας ξενήσαν κάποια πράγματα που είχαν να κάνουν με την παρουσίαση, με το χορό, με. Και εκεί λίγο λέμε ότι η Μαρίνα Σάτι, η συγκεκριμένη καλλιτέχνη, θα μπορούσε να κάνει πολλά περισσότερα. Κάπως να σας πω και κάτι. Εγώ στο δεύτερο ημιτελικό που την είδα λίγο, θέλω να πω λίγο πιο φτωχό από τις υπόλοιπες χώρες. Εγώ λίγο. Μπορεί και να χασμουρίδικα σε ένα-δύο λεπτά, ας πούμε. Αλλά μετά εντάξει, συνήλθα λίγο, κατάλαβες. Επειδή... Εγώ στον ημιτελικό φάνηκε μεγάλη διαφορά. Φάνηκε πολύ στον τελικό. Και μετά βγήκε και ο Νέμο. Φάνηκε στον τελικό που είχαν βγει καλύτερες χώρες. Φάνηκε στον τελικό που ήταν όντως στον Νέμο και ήταν μετά μεγάλη διαφορά. Εκεί φάνηκε αυτό το φτωχό. Ένα τραγούδι που όλη η Ελλάδα υποστήριξε εν τέλει. Γιατί όλοι στην αρχή είπαν όχ, αλλά μετά όλοι είπαν πάμε γερά. Και ξαφνικά η σκηνική παρουσία δεν ήταν αυτό που. Έλειπε το Vision από το Eurovision, με λίγα λόγια. Να πάμε λίγο στο χασμουριτό. Γιατί ήθελα να μας πει για προσόλισμα εκείνη τη στιγμή που ήταν συνέντευξη τύπου, αν το χασμουριτό το εξέλαβες ως αντίδραση στα όσα έλεγε εκπρόσωπος του Ισραήλ ή όχι? Γενικότερα καθ' όλη τη διάρκεια. Ήταν απλά μια χαλαρή στιγμή δηλαδή της Μάρινας που την έβγαλε προς τα έξω. Όπως λέει και οι ίδιες. Θεωρώ ότι ήταν μια αντίδραση. Εγώ προσωπικά μια αντίδραση στο Ισραήλ εκείνη τη στιγμή, καθώς μιλούσε η εκπρόσωπος του Ισραήλ. Ωστόσο και από την άλλη πλευρά η Μαρίνα. Αυτό καταλάβατε όλοι οι δημοσιογράφοι εκείνη τη στιγμή, έτσι δεν είναι μόνο δική σου άποψη, το έχετε συζητήσει προφανώς κιόλας.
Ακριβώς. Καθώς καθ' όλη τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου η Μαρίνα έκανε διάφορα πειράγματα, έτσι γκριμάτες και τα λοιπά με τους Έλληνες κυρίως που ήμασταν ακριβώς κάτω από τη σκηνή που γίνονταν η συνέντευξη τύπου. Ωστόσο το χασμουριτό και όλο αυτό που ξάπλωσε πάνω στο τραπέζι συνέβη συγκεκριμένα τη στιγμή όπου μιλούσε η εκπρόσωπος αυτής της χώρας. Σχολιάσατε με θετικό ή με αρνητικό πρόσημο, Αποστολή? Οι περισσότεροι δημοσιογράφοι με αρνητικό πρόσημο. Ναι, γιατί θα μπορούσε να μην είχε γίνει. Από την άλλη, εμένα συγγνώμη. Θα μπορούσε να μην είχε γίνει και καθόλου σαν αντίδραση. Συγγνώμη, σε διακόπτω, Αποστολή. Εμένα αυτή η απάντηση που δίνει η Μαρίνα Σάτι με καλύπτει απόλυτα. Σου λέει, αν ήθελα να κάνω ένα statement, μια δήλωση για ένα τόσο σοβαρό θέμα, πιστεύετε ότι θα χασμουριόμουν? Εμένα με καλύπτει πάρα πολύ. Εμένα δεν με καλύπτει καθόλου ότι θα έκανε κάτι τέτοιο. Για να περάσει τι μήνυμα να περάσει. Ταυτόχρονα μετά το χαμόγελο, το φου και το κάνω κάτω έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Είναι βαριέ. Δεν θέλω να σε ακούσω, όλοι. Είναι ένα μήνυμα. Εμένα με ρωτάς, με ενοχλεί που το παίρνει πίσω. Θα προτιμούσα εκείνη τη στιγμή να πει ναι, ήταν μια αντίδραση. Μπορεί να ήταν λίγο κακή, αλλά ήταν μια αντίδραση, παρά να μας πει η ότι δεν ήταν. Ότι ως, δηλαδή, ως αντιμετώπιση και εγώ θα ήμουν υπέρ αυτού που λέει η Λιλή. Εγώ δεν την έχω, απλά τη Μαρίνα. Δηλαδή αυτό τώρα το ότι δεν ήταν άποψη, αλλά ήταν κάτι που ένιωσα. Μετά, αφού το ένιωσε, θα περίμενα να πει κιόλα ότι ξέρει κάτι. Είναι λίγο άκοψο που ένιωσα κάτι τέτοιο δημόσια και σε τόσο κόσμο μπροστά. Δηλαδή και άλλες χώρες βάλαν ο ένας στη σημαία στο κεφάλι, δείξανε έτσι. Μόνο αυτό να πω. Δεν την έχω για άνθρωπο που αυτό που ήθελε να το πει δεν θα το έλεγε ξεκάθαρα. Δεν μου έχει δείξει αυτά τα δείγματα στις δημόσιες τοποθετήσεις της όλο αυτόν τον καιρό. Τώρα το έκανε.